Κτίριο ΝΑΤΟ, Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκη, Βίλα Χμέτ Καπαντζή. Ένα από τα μεγαλοπρεπέστερα αρχοντικά. Κτίστηκε το 1893-1895. Έχει ύφο εκλεκτικιστικό, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Πιέρο Αριγκόνη. Ιδιαίτερα γνωρίσματά του είναι το μπέζ και το κόκκινο αρχοντικό χρώμα τη πρόσωψη, η ασύμετρη οργάνωση των όψεων και οι πυργοειδεί απολύξει του. Έχει βιενέζικη αρχιτεκτονική, Εντυπωσιακή μορφολογία στέγη. Επιγερμανικής κατοχή χρησιμοποιήθηκε από την Κεστάπο. Αργότερα στεγάστηκαν η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδο. Το 1954 έω το 1973 στεγάστηκε το ΝΑΤΟ. 1997 στεγάστηκε η διοίκηση οργανισμού για τη Θεσσαλονίκη σαν πολιτιστική πρωτεύουσα τη Ευρώπη. Το Αρχοντικό ανήκει στην οικογένεια Καπαντζή Αχμέτ, σαν εξοχική βίλα. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1926, περιήλθε ω ανταλλάξιμη περιουσία στο δημόσιο και χρησιμοποιήθηκε από τη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων. Τώρα είναι στην ιδιοκτησία του Ιβάν Σαββίδη, σήμερα τελή ανέδρα Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασία Περιβάλλοντο Θεσσαλονίκη. Τα μοτίβα διακόσμηση του κτηρίου έχουν νεοκλασικά στοιχεία, αναγεννησιακά, art αραβικα γοτθικά. Οι τοίχοι στο εσωτερικό έχουν εντυπωσιακέ παραστάσει με βοτανικά θέματα, με τοπία ω μενταγιών με προσωπογραφίε.